Η επίσκεψη στη Λάρισα είναι στα πλαίσια του ανοίγματος του ΚΚΕ σε όλη την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στους αγωνιστές, τους αριστερούς ριζοσπάστες, προοδευτικούς ανθρώπους, τους δημοκράτες της πατρίδας μας, εργάτες, αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες, επιστήμονες, γυναίκες, νέους, να συμπορευθούμε σε ένα μεγάλο αγώνα ενάντια σε μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία συνεχίζεται σαν συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων και των αντιλαϊκών πολιτικών που γνωρίσαμε, και βεβαίως εδώ χρειάζεται η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη της ταξικής πάλης, να συνεχιστούν οι αγωνιστικές διεργασίες, η συμπόρευση με το ταξικό κίνημα, με το ΚΚΕ, για να μπορέσουμε να επιλύουμε και άμεσα ζητήματα της καθημερινότητας του λαού μας, αλλά και να ανοίγουμε το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Για την ανασυγκρότηση έτσι του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Τώρα στην ουσία αυτό που παρατηρείτε ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ είναι να έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ένα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όσο πιο δεξιά τόσο πιο καλά. Αυτή είναι η πολιτική. Πώς κρίνεται και το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης? Είναι η συνέχεια της πολιτικής της αντιλαϊκής που ακολούθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις. Ουσιαστικά βλέπουμε αντιλαϊκά μέτρα, φορολογικό νομοσχέδιο, νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, νέα μέτρα καταστολής και βίας ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων. Συνολικά πρόκειται για μια αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί μόνο το μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο, υπηρετεί μόνο τους εταίρους της ελληνικής κυβέρνησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βάζει σε κίνδυνο το λαό μας. Με το προσφυγικό πώς βλέπετε τα πράγματα? Όσο εξακολουθεί να υπάρχει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσο εξακολουθεί να υπάρχει η απαράδεκτη συνθήκη του Δουβλίνου, τόσο δεν θα επιλύεται το προσφυγικό πρόβλημα. Όπως επίσης, όσο υπάρχουν πόλεμοι, καταστροφές στις χώρες των ξεριζωμένων, έτσι θα επιδεινώνεται το προσφυγικό πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα, όσο δεν παίρνονται μέτρα ουσιαστικής λύσης, που σημαίνει ανοιχτές δομές φιλοξενίας με ευπρεπείς όρους διαβίωσης για όσο καιρό βρίσκονται στη χώρα μας, όσο δεν επιταχύνονται οι διορισμοί προσωπικού ώστε να γίνουν σύντομα οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου και να πάνε προς τις χώρες προορισμού τους, τόσο θα επιδεινώνεται το πρόβλημα και θα υποφέρουν και οι ξεριζωμένοι αυτοί άνθρωποι και οι οικογένειές τους, και θα υποφέρει και ο ελληνικός λαός. Και μια Τουρκία απέναντί μας η οποία συνεχίζει τις προκλήσεις. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις τις απαράδεκτες, βήμα το βήμα, και με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, που είναι η σύμμαχη και της ελληνικής κυβέρνησης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και με την Τουρκία. Όμως βήμα το βήμα η τουρκική αστική τάξη κατοχυρώνει αυτά που θεωρεί η ίδια ως διεκδικήσεις, και βεβαίως είδαμε και το απαράδεκτο φαινόμενο, την συμφωνία με τη Λιβύη για την ΑΟΣ της Τουρκίας και της Λιβύης, όπου οδηγεί την κατάσταση στην ουσία να μην αναγνωρίζει ως ελληνικό έδαφος την Κρήτη και άλλα ελληνικά νησιά.